χωριέται, προσαρμόζεται στο σώμα και προσφέρει εργονομική υποστήριξη όπου και αν καθίσετε, είτε για δουλειά είτε για χαλάρωση. Μία καρέκλα χωρίς καρέκλα. Κάνει ακριβώς ό,τι και οι παραδοσιακές καρέκλες, με μία διαφορά όμως. Είναι σχεδόν αόρατη και έρχεται παντού μαζί σας. Είναι το προϊόν της συνεργασίας δύο ευρωπαϊκών startups από τη Γερμανία και την Ελβετία. Ένας εξωσκελετός, φτιαγμένος από πολυαμίδιο, δένεται με μία σειρά από λουριά γύρω από τα πόδια και επιτρέπει σε όποιον το φορά να κάθεται οπουδήποτε, προσφέροντας στήριξη στο σώμα και μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμών. Οι κατασκευαστές της θεωρούν ότι η καρέκλα χωρίς καρέκλα θα μπορούσε να αλλάξει τις συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία, καθώς επιτρέπει στους εργάτες που δουλεύουν σε όρθια στάση να κάνουν τη δουλειά τους πιο ξεκούραστα. Οι εφαρμογές της όμως θα μπορούσαν να διευρυνθούν και στην καθημερινότητα. Ποιος δεν θα ήθελε εξάλλου μια τέτοια καρέκλα στο λεωφορείο ή στην ουρά μπροστά από ένα ταμείο? Τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης, ενημερωτικές σελίδες, ακόμη και site γνωριμιών και πορνό ενώνουν τις φωνές τους για να προστατεύσουν ένα μεγάλο αγαθό που τίθεται σε κίνδυνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ουδετερότητα του διαδικτύου. Η 12η Ιουλίου ήταν η μέρα δράσης και τουλάχιστον 80.000 ιστοσελίδες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα για το ίντερνετ που όλοι δικαιούμαστε να έχουμε. Οι κολοσσοί του ίντερνετ έχουν αντιταχθεί ανοιχτά. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, ωστόσο, επιμένει να αλλάξει τον νόμο του 2015, με τον οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα είχε διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους. Στις 12 Ιουλίου, το διαδίκτυο γέμισε με μηνύματα για τους κινδύνους που κρύβει η πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει αυτό το νόμο, δίνοντας τη δυνατότητα στους παρόχους να δημιουργούν λεωφόρους ταχείας πρόσβασης σε συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες και να μπλοκάρουν σελίδες και εφαρμογές βάσει οικονομικών κριτηρίων. Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν περιθώριο να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προωθούμενη πολιτική μέχρι τα μέσα Αυγούστου, οπότε και η απόφαση θα πάρει το τελικό πράσινο φως για υλοποίηση. Παρόλο που οι εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας διευρύνονται, πολλοί πιστεύουν ότι κάποιες συναλλαγές θα εξακολουθήσουν να γίνονται με μετρητά. Κι όμως, υπάρχει μια οικονομία που εξαρτάται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στη Σουηδία, ακόμη και οι άστεγοι δέχονται πλαστικό χρήμα, ενώ οι συναλλαγές με το Θεό γίνονται πλέον μέσω κινητού. Το 1661 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που τύπωσε χάρτινο νόμισμα. Τώρα η Σουηδία ετοιμάζεται να πει οριστικά αντίο στα μετρητά. Τράπεζες, καταστήματα, μουσεία, λεωφορεία, πλανόδιοι πολιτές, ακόμη και οι άστεγοι που πουλούν στον δρόμο το περιοδικό τους, πληρώνονται με κάρτα ή μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η πιο διαδεδομένη είναι η Swiss, μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των 6 μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας και αριθμεί περισσότερους από 5,5 εκατομμύρια χρήστες. Διαχρονικά η Σουηδία είναι από τους πλέον ενθουσιώδεις στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών τάσεων. Η ίδια η Εκκλησία εξάλλου είδε τις δωρεές των πιστών να αυξάνονται από τότε που άρχισε να βγάζει ηλεκτρονικό δίσκο μετά την κυριακάτικη λειτουργία, ενώ ο καθεδρικός ναός της Ουψάλα, που χτίστηκε το 13ο αιώνα, δέχεται και πιστωτικές κάρτες.